Λοιπόν, ο τίτλος είναι Γιώργο Νταλάρα, έχουμε την τιμή να έχουμε τον Γιώργο Νταλάρα τώρα εδώ, θα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση. Είναι τι θα πει, έτσι είναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς πώς είστε? Σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και ολόκληρη την εκπομπή, να την πάμε αργότερα για χάρη σου, αν και από ό,τι ξέρω ξυπνάς νωρίς και εσύ. Ναι, και ειδικά αυτές τις μέρες βρίσκομαι εδώ στο στούντιο ήδη από νωρίς, γιατί πρέπει να ετοιμάσω αυτά τα προηχογραφήματα που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Γιατί θα πάμε μεθαύριο να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Αντίπα. Αυτή την καινούργια δουλειά, που θα τα καινούργια τραγούδια που έφτιαξε. Θα παρουσιάσετε live τον καινούργιο δίσκο. Ακριβώς. Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Νοεμβρίου. Σωστό, στη Θεσσαλονίκη. Στο Κρατικό αμέσως... Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Και μετά γυρίζουμε τα τρία πρώτα Σαββατοκύριακα. Του Νοεμβρίου, 23, 24, 31 και το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Καζάρτε. Μάλιστα. Υπάρχει δραστηριότητα μεγάλη. Αυτός ο καινούριος δίσκος τώρα είναι σε στίχους Άρη Δαβαράκη, διαβάζω εδώ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι ή όλος ο δίσκος, όλα τα τραγούδια. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι τι θα πει έτσι είναι, είναι του Άρη Δαβαράκη. Mm-hmm. Έχουμε 5 Έλληνες στιχουργούς και έναν φίλο μας Βρετανό, ο οποίος έκανε ένα κομμάτι του τραγουδιού στα αγγλικά για να το τραγουδήσει η Νόα, η τραγουδίστρια, αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια από το Ισραήλ. Οι ποιητές που συμμετέχουν, γιατί ορισμένα από αυτά τα τραγούδια είναι βασισμένα πάνω σε ποιήση του Μάνου Ελευθερίου, του Μιχάλη Γκανά, mm-hmm. και βέβαια είναι και οι νεότεροι, όπως είναι ο Νίκος Μωραΐτης, ναι. Ακριβώς. Και είναι και ο... Και η Ανδριάννα Μπάμπαλη, καλά το διαβάζω. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη τραγουδάει μαζί μου ένα από τα τραγούδια του Νίκου του Μωραΐτη, αλλά στο τραγούδι που αναφέραμε... Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, βλέπω... Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με δύο τραγούδια και το τραγούδι του Άρη μεταφράστηκε, όπως σας είπα, εκείνος έκανε τα ελληνικά και ο Φρανκ Μάσκερ έκανε τα αγγλικά. Mm-hmm. Αν έχουμε λίγο χρόνο πριν ολοκληρώσουμε ή αφού το ολοκληρώσουμε, θα σας κάνω ένα δείγμα από αυτά τα ένα-δύο τραγούδια για να τα έχετε και όλες για να τα ακούσετε. Κάτσε ένα λεπτό, αυτό είναι σημαντικό. Κάντε τα τύρα αν έχουμε λίγο χρόνο. Ορίστε. Κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη ακούσει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ομολογώ πως όχι, εγώ όχι. Ξέρω ότι έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιμένουν εκεί να τα παρουσιάσει και αυτά. Αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα ακόμα. Ωραία. Πρόκειται για μια, θα έλεγα, μια συμπτωματική, βέβαια, η στιγμή που το κάνουμε είναι συμπτωματική, αλλά η ιδέα είναι από παλιά. Μαζί με τον Νίκο τον Αντίπα, επειδή είμαστε συνεργάτες τα προηγούμενα χρόνια, σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα δίσκο, μια δουλειά είναι μαζί. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε? Δεν είναι η πρώτη. Δουλέψαμε μαζί πάρα πολλά χρόνια και γυρίσαμε όλο τον κόσμο ως ορχήστρα, ως group. Mm-hmm. Και έχω κάνει και 2-3 τραγούδια του περιστασιακά σε κάποιους άλλους δίσκους του. Αλλά αυτό όμως που θα κάνουμε τώρα, νομίζω είναι μια δουλειά που ήθελε και εκείνος. Κάθισε ειδικά και έφτιαξε αυτά τα τραγούδια για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή στιγμή, αλλά σαφώς δεν ζούμε και στην ίδια χώρα. Ζούμε σε μια διαφορετική χώρα από ό,τι έχουν ξέραμε. Αλλάξει όλα πια. Έχουν αλλάξει και πρέπει και εμείς να είμαστε παρόντες και να προσαρμοστούμε σε αυτό που. Να ρωτήσω κάτι, καλή... αυτά τα τραγούδια, αυτό το περιεχόμενο του δίσκου, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι παιδί, είναι τέκνο αυτής της Ελλάδας, της κρίσης? Υπάρχουν τραγούδια μέσα που αναφέρονται στην κρίση εμέσως ή αμέσως ή όχι? Έχω την αίσθηση ότι από πάντα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, αλλά και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων δημιουργών, είτε είναι συνθέτες, είτε είναι ποιητές, στιχουργοί, είτε είναι τραγουδιστές, ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας αφορά την κοινωνία και αυτά που ζει και περνάει. Έτσι είναι. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να είναι διαφορετικά. Έχουν αναφορές στο σήμερα δηλαδή. Και εσείς τουλάχιστον έτσι με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπαθούμε και αυτό κάνουμε. Εκτός από τον έρωτα, την ξενιτιά, την αγάπη, τα πείσματα, τα νάζια των ανθρώπων, υπάρχει και η ζωή του. Υπάρχει ανησυχία του, υπάρχουν... Ο φόβος, η ανασφάλεια. Βεβαίως. Και υπάρχουν και οι πλάνες του. Και εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε σε μία πλάνη και σε μια κατάσταση που
από την οποία προσπαθούμε να βγούμε. Δεν έχουμε προσγειωθεί, λέτε, ζούμε ακόμα σε πλάνη, δεν έχουμε προσγειωθεί, σαν Έλληνες. Όχι ακόμη, όχι και ακόμα. Να δούμε και πώς θα βγούμε. Χρειάζεται χρόνος. Για να βγούμε χρειάζεται φιλότιμο, δικαιοσύνη κυρίως, γιατί λείπει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Ο κόσμος χρειάζεται και από κάποιους ανθρώπους μια μορφή μεταμέλειας, την οποία ακόμα δεν την έχουμε δει. Σπανίως στην Ελλάδα βλέπουμε. Πολιτικούς λέτε. Δίκιο έχεις. Και πολιτικούς και δημοσιογράφους και καλλιτέχνες, από όλους, όλους νομίζω τους αφορά αυτό. Και συνδικαλιστές. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ζούμε παπάδες. Σε μια καινούργια χώρα και πρέπει να τραβήξουμε το καινούργιο μονοπάτι. Mm-hmm. Τώρα, επειδή λες ότι σε ξέρουμε χρόνια, με σένα συμβαίνει το εξής μαγικό πράγμα. Ενώ έχουμε περίπου την ίδια ηλικία, εγώ τουλάχιστον με σένα, γιατί ο Γιάννης είναι πιο είναι τζόβενο, μπορούμε κάλλιστα να λέμε ότι μεγαλώσαμε μαζί σου. Είναι τρομερό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Και εγώ μπορώ να πω ότι με μεγαλώσατε εσείς. Λοιπόν, προτείνω, για να μην απαιτήσουμε τώρα να ακούσουμε καμία νότα, κλείνοντας τώρα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να είναι η Πέμι εκεί μαζί, να τη βοηθήσεις να τραβήξετε κανένα δύο τραγούδια, να μαγνητοσκοπήσετε δηλαδή μια σκίση στο στούντιο, μήπως τα δείξουμε και αύριο. Ευχαρίστω. Θυμίζω εδώ, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάς ζωντανά το δίσκο «Τι θα πει έτσι είναι». Και αμέσως μετά στον Καζάρτε. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.